αιωνία σου μνήμη, αξιωματάριστη και ίμνησε αδελφέ ημών. Αιωνία σου μνήμη, αξιωματάριστη και ίμνησε αδελφέ ημών. Ελευθέρια. Αυτή την ιερή στιγμή της ήδη περατωθείς της επίγειας ζωής σου, θα γυρίσω τον χρόνο 44 χρόνια πίσω. Όταν ήρθε εδώ 8 Σεπτεμβρίου νέος διάκονος Ιεροκήρυξης και παρεκάλεσε από τον καλό και Άγιο Πατέρα σου τον Παπαγιάννη Πολέμη, που τότε ακόμα ήταν εφημέριος, με ένα αυτοκίνητο να μεταβώ και στο Καλυβάρι μετά τη λειτουργία να κηρύξω και εκεί των θείων λόγων, καθώς εορτάζει για αυτή η εταιρεία. Και εσύ προθυμοποιήθηκες με το αυτοκίνητό σου και μετέβη με δρομέη μάλιστα από τα αφήκια στο Καλυβάρι για το ιερό αυτό χρέος και διακόνημα. Τότε λοιπόν γνωριστήκαμε, Ελευθέρια, και μετά 44 χρόνια αυτή η φιλία, αυτή η γνωριμία, αυτός ο πνευματικός δεσμός έγινε αδιατάρακτος. Και κορυφώθηκε όταν η χάρη του Θεού σε ενέπνευσε να οραματιστείς την αναγέννηση εκ θεμελίων της ερημοθύσης ήδη και εγκαταληφθήσης Ιεράς και Σεβασμίας Μονής της Αγίας Ειρήνης εδώ στο γενέθλιο τόπο σου, στα Απίκια. Πολλές φορές ρωτούν οι άνθρωποι όταν πληροφορηθούν το θάνατο ενός συνανθρώπου μας πόσα πέθανε, αλλά η ερώτηση είναι λάθος. Η σωστή ερώτηση είναι πώς έζησε. Και σε αυτό το ερώτημα σήμερα, όσοι είμαστε εδώ ελευθέροι, μπορούμε να απαντήσουμε. Ο καθένας κατά το μέτρο του δυνατού όσο σε γνώρισε. Έζησε ευθύνια, έζησε με ειλικρίνεια, έζησε με αγάπη, έζησε με απλότητα, έζησε με δημιουργία μεγάλη, έζησε με όραμα, ξεκίνησε μικρό παιδί από τα Απίκια και έγινε μεγάλος και τρανός και σπουδαίος, έζησε σαν καλός πατριώτης, φιλογενής και φιλόπατρης, ανδριώτης, απικιανός, έζησε με ευσέβεια και με αγάπη για την Εκκλησία, προστάτης και έφορος της Ιεράς Μονής της Αγίας Ειρήνης, αλλά και άλλων φιλανθρωπικών καταστημάτων και θεσμών της νήσου Άνδρου και όχι μόνο. Έτσι έζησες, Ελευθέρια. Πήρες από την Αγία Μητέρα σου την Πρεσβυτέρα Λασκαρό και τον καλό Παπαγιάννη τον πατέρα σου εκείνη τη σπουδαία ανατροφή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος σαν θεμέλιο και βάση για να σταθεί όρθιος στην υπόλοιπη ζωή του. Και αυτά που σε εδίδαξαν τα εγκράτησες ως Μαργαρίτη πολυτίμητο στο αρκοφόριο της ψυχής σου μέχρι και την τελευταία ημέρα της επίγειας ζωής σου. Γι' αυτό και δημιούργησες μια καλή και ευλογημένη οικογένεια, σύζυγο, παιδιά, εγγόνια και τα οποία τόσο καμάζουνες και με τόσο ωραία λόγια μιλούσες για αυτά. Δημιούργησες γύρω σου έναν κόσμο τον οποίο στήριξες και αγάπησες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τίμησε την ελληνική ναυτιλία, τίμησε την ελληνική σημαία στα καράβια σου. Έδωσε ελληνικά ονόματα στα καράβια σου. Το όνομα του Παπαγιάννη της Αγίας Ειρήνης, που όταν μια φορά στην εορτή πέρασε από εδώ και εσφύριζε, εδάκρυσες και σημαίναμε την καμπάνα του μοναστηριού να ακούσει ο καπετάνιος ότι καλός καπετάν Λευτέρης είναι εδώ και χαιρετάει το καράβι του. Υπήρξες, Ελευθέρια, άνθρωπος αρετής. Το χαμόγελό σου, η απλότητα του λόγου σου, η ευγένειά σου παραμένουν ανεξίτηλα μέσα στην καρδιά μας. Εγώ θέλω σήμερα εδώ για όλα αυτά τα 44 χρόνια της φιλίας μας και της γνωριμίας μας να σου καταθέσω λίγα άνθια γνωμοσύνης για τις δωρεές σου προς την Ιερά Μητρόπολη, για το φιλανθρωπικό έργο της, για το φιλόπτωχο ταμείο της, πάντοτε διακριτικά και πάντοτε απλά και σιωπηλά. Θα σε ευχαριστήσω ως επίσκοπος αυτής της επαρχίας για την αναγέννηση της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής της Αγίας Ειρήνης, της οποίας σήμερα δικαίως όχι μόνο Σεβαστοκράτορας, όπως σε εξονόμασα, αλλά και Δευτεροκτήτορας εξονομάζεσαι. Και έτσι παρακαλώ τους οικογενείς σου να γραφεί στην πλάκα του τάφου. Ελευθέριος Ιωάννου Πολέμης, πλειοκτήτης, Σεβαστοκράτορ και Δευτεροκτήτορ
της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Αποικίων. Υπήρξες για τα Αποίκια ένα γερό θεμέλιο, μια αγκαλιά αγάπης. Υπήρξες για τους ιερείς μας καλός και στοργικός σύμβουλος, γιατί γεννήθηκες και μεγάλωσες από την ώρα που άνοιξες τα μάτια σου με το επιτραχύλιο, με το καλυμάφι και με το αντίδωρο του Παπαγιάννη του Πολέμου του καλού πατέρα σου. Υπήρξες καλός αδελφός, στήριξες την οικογένειά σου, τους αδελφούς σου, στήριξες τους οικογενείς τους και ήσουν ευθερούμα ιστορική στις ανάγκες και στις δυσκολίες τους. Ελευθέρια, αγαπημένοι μας φίλε, καλέ καπετάνιε, καλέ ιδιοκτήτη, καλέ χριστιανέ, καλέ οικογενειάρχη, καλέ πατέρα, καλέ σύζυγε, καλέ παππού, καλέ φίλε, καλέ συμπατριώτη, καλέ αδικιανέ. Σήμερα που φεύγεις, αφήνεις πίσω σου ένα μεγάλο κενό. Κενό της αναπλήρωτο, θα έλεγα, για όλους μας. Η θλίψης κατά άνθρωπων έχει γεμίσει την ψυχή μας και την καρδιά μας. Υπήρξε το θάνατό σου πρόωρος, θα έλεγα. Είχες δύναμη και ζωή μέσα σου. Να σε έχουν όλοι πολλά ακόμα χρόνια πολλά μας. Όμως, κάθε τι που γεννάτε σε αυτή τη γη, αποθνήσει κιόλας. Και μπορεί να είπε ο ιερός συγγνωγράφος και να είπαμε ότι δεν συνοδεύει ο πλούτος ούτε η δόξα την ώρα του θανάτου. Πράγματι, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει τίποτε μαζί του από τα επίγεια αγαθά του. Υπάρχει όμως ένας άλλος πλούτος και μια άλλη δόξα που συνοδεύουν τον άνθρωπο και με τα θάνατο. Και αυτή η δόξα και αυτός ο πλούτος είναι το καλό όνομα. Είναι η καλή παρακαταθήκη. Και εσύ αφήνεις πίσω σου τρεις παρακαταθήκες. Και αυτός είναι ο πλούτος σου και η δόξα σου. Πρώτα, την καλή σου οικογένεια. Έπειτα, τη συμβολή σου στην αυτιλία. Και τρίτον, το μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης. Και μαζί με αυτά, το καλό εφημέριο στα Αποίκια τον πατέρα Γεώργιο, που αλλού επροορίζεται να φάει, αλλά προς χάρη σου και μετά από τη δική σου προσωπική παράκληση, τον εχειροτονήσαμε και τον διορίσαμε εδώ σε αυτό τον ναό που μεγάλωσες, που αντρώθηκες, που έψαλες, που υπηρέτησες στο Ιερό Βήμα, που πήρες τα θεμέλια για την τόσο επιτυχημένη ζωή σου. Αγαπημένα μας Ελευθέρια, τίποτα άλλο δεν έχουμε τώρα να σου προσφέρουμε για όλα αυτά τα πολλά που εσύ μας προσέφερες τόσα χρόνια, αλλά μόνο την προσευχή μας. Θα σε μνημονεύουμε πάντοτε στη Θεία Λειτουργία, στην Ιερά Πρόθεση και θα ευχόμεθα να σε αναπαύει ο Θεός με τα Αγίων και Δικαίων και να είσαι στο Παράδεισο με τον Παπαγιάννη, τη μητέρα σου την Πρεσβυτέρα Λασκαρό και τα αδέλφια σου τον Παπα Ιπποκράτη και τον Ζανή, την Πρεσβυτέρα Κατερίνη, τους πάπους σου και τους προγόνους σου, με τους οποίους συναυλιζόμενος στον Παράδεισο θα προσδοκάς στην Ανάσταση των νεκρών. Και είμαστε βέβαιοι ότι δύο φωτεινές λαμπάδες σε ενυμφαγώγησαν από προχθές στην αιωνιότητα. Η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη και η Αγία Ειρήνη, η Οικουμένη της Μονής του Χρυσοβαλάντου. Αιωνία σου Ειρήνη, αξιωμακάριστε και ένιξτε, σεβαστέ μας, ευεργέτη μας, αδελφέ μας, Ελευθέρια. Η κόρη μου Λαντιγόνη έγραψε ένα γράμμα στον παππού της για να τον χαιρετήσει και ήθελα να το διαβάσουμε. Αγαπητέ μου παππού, από όταν έμαθα ότι έφυγες από τη ζωή, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Και γι' αυτό που σου αρέσει η λογοτεχνία, σκέφτηκα να σου γράψω μια μικρή ιστορία από το βιβλίο που δανείστηκα από το σχολείο μου, το οποίο ονομάζεται Τα Ψηλά Βουνά. Το τραγούδι του Μπαρμπαφώτη. Μπαρμπαφώτη, φωνάξε ο κ. Στέφανος, δεν θα μας πεις κανένα τραγούδι. Ο Μπαρμπαφώτης χαμογέλασε. Κανένα που να λέγει έτσι Τα Ψηλά Βουνά, ξαναείπε ο κ. Στέφανος. Σα ποιον από, ρώτησε ο γιατρός. Πέρασε λίγη ώρα και δεν άρχισε το τραγούδι ακόμα. Συλλογιζόταν. Να πω την Αλαφίνα, να πω τον Κατσαντώνη, να πω την Βλαχοκούλα, τι να πω. Τέλος αποφάσισε. Εγώ γέρασα τώρα, λέει. Μα για το χατήρι του κ. Στεφάνου θα το πω. Κι αφού σήκωσε την τζίτσα του και τράβηξε δύο ρηφεξιές, άρχισε. Καλό τι είχανε τα βουνά, ποτέ τους δεν γερνάνε. Το καλοκαίρι πράσινα και το χειμώνα χιόνι. Και καρτελούν την άνοιξη το όμορφο καλοκαίρι, να κουκουκιάσουν τα κλαδιά, να ανοίξουν τα δέντρα, να μπουν οι στάνες στα βουνά, να μπουν οι βλαχοπούλες,
Να πούν και τα Βλαχόπουλα λεγόντας τις φλογέρες. Δεν γερνά το τραγούδι. Ο Μπαρπαφώτης γέρασε, μα η φωνή του έμεινε λεγερή όπως τα νιάτα του. Αυτό ήταν ο παππού, ελπίζω να σου άρεσε. Λοιπόν, είσαι ο Αντιγόνη. Με την αναγγελία του θανάτου του Ελευθερίου Πολέμη, ο Δήμαρχος Άνδρου Δημήτρης Λοτσάρης και ο Δημαρχός Υπουργάνδρου σε έκτακτη συνεδρίαση την 3η 16 Νοεμβρίου αποφάσισαν ομόφωνα να εκφράσουν την παθήτατη λήψη τους για την απώλεια ενός εξαιρετικού ανθρώπου της Άνδρου, του Ελευθερίου Πολέμη. Ενός ανθρώπου που υπηρέτησε την αφιλία με ιδιαίτερο ζήλο και που προσέφερε πολλά στην αρχή μας. Ο γόνος ιερατικής οικογένειας που άφησε πλούσιο έργο στην κοινωνία και την Εκκλησία, με σημαντικότερο την αγορά και την πλήρη αναστήλωση και λειτουργία της ερηγωμένης Ιεράς Μονής της Αγίας Ειρήνης στα Βίκια. Εκρίνουν την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος και διατυπώνουν τα ειλικρινή και θερμά συλλαλητήρια προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Αποφασίζουν επίσης να κυματίσουν με σύστηση σημαίες στα δημοτικά καταστήματα της Άνδρου την ημέρα της κηδείας. Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου να παραστεί στην νεκρόσιμη υποκριτία. Αιωνία του η μνήμη στον αγαπημένο μας καπετάν Ελευθέρη. Αποχαιρετάμε και εμείς με τη σειρά μας τον πρώτο πρόεδρο του Συλλόγου μας, τον φίλο, τον καλό Χριστιανό, που έδωσε χαρά και γέλιο σε πονεμένα παιδικά χείλη, τον ευεργέτη του χωριού και όχι μόνο, που θα τον ευγνωμονεί όλο το νησί για τις προσφορές του, γνωστές και άγνωστες. Λευτέρη, καλό ταξίδι. Θα μείνεις αξέχαστος στις καρδιές μας. Αμήν. Μακαριστέ, καπετάν Λευτέρη. Η είδηση της κοιμήσεώς σου γέμισε τις ψυχές μας με θλίψη για την απώλεια ενός φίλου της κυβωτού του κόσμου. Γέμισε θλίψη τόσο την δική μου καρδιά, όσο και των παιδιών μας που τόσο πολύ αγαπούσες. Νοπές είναι ακόμα οι όμορφες στιγμές που πέρασαν το τελευταίο καλοκαίρι μαζί σου στο όμορφο και ιστορικό μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης, που με πολλή αγάπη και κόπο το ανακαίνησες εκ βάθρων για να φιλοξενήσεις παιδιά. Δικαίως ανακηρύχθηκες δεύτερος κτήτορας της Μονής. Ανάμεσα σε αυτά τα παιδιά και τα δικά μας, τα κορίτσια της δομής μας στον Πειραιά, που από το 2016 και κάθε καλοκαίρι έως και το φετινό φιλοξενούσες με πολύ αγάπη και στοργή. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε «Μονάχα ό,τι έδωσες, για πάντα είναι δικό σου. Όταν δώσεις κάτι, αμέσως από υλικό γίνεται πνευματικό και τότε μπορείς να το φέρεις μαζί σου για πάντα. Εσύ, καπετάν Λευτέρη, είσαι γεμάτος από πνευματικό φορτίο λόγω των αγαθών πράξεών σου. Στην οικογένειά σου θα πω πως κάθε απώλεια προσφυλών μας προσώπων προκαλεί μεγάλο πόνο και λύπη. Καπετάν Λευτέρη, από την ημέρα της είδησης της κοιμήσεώς σου, εγώ και τα παιδιά της κυβωτού του κόσμου μνημονεύουμε σε όλες τις λειτουργίες υπεραναπαύσεως της ψυχής σου, όπως και αλληλειπώς υπερηγείας και άνωθεν παρηγορίας στους οικείους σου. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου εν ειρήνη. Καλό παράδεισο, πατήρ Αντώνιος Παπα-Νικολάου και όλα τα παιδιά της κυβωτού του κόσμου.